Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της E3. Και το καλύτερο, το φύλαξε για το τέλος. Εντάξει, δεν απαραίτητα το καλύτερο, αλλά το πιο φανμποίστικο για μένα. Μόλις βγήκα από ένα περίπου 30 λεπτό hands-on δοκιμή, έπαιξα με αυτό. The Last Guardian. Είναι εδώ σε αυτή την αίθουσα μέσα. Υποθέτω ότι νομίζω ότι δεν το έχει παίξει κανένας άλλος στην Ελλάδα αυτό. Από Έλληνες που βρίσκονται εδώ, παιδιά από άλλα μέσα κτλ. Είχα την τύχη να παίξω περίπου μισή ώρα. Όχι ειδικό demo, όχι τίποτα φτιαγμένο για την E3. Το κανονικό παιχνίδι, το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο βέβαια, αλλά έπαιξα την αρχή, τα πρώτα 30 λεπτά από το The Last Guardian, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο κανονικά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, τι θέλετε να ακούσετε εδώ. Πάμε από τα αρνητικά, πάμε από τα άσχημα πρώτα και μετά πάμε στα θετικά. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει κάποια προβλήματα με την κάμερα. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Ένα δεύτερο αρνητικό έχει να κάνει με το χειρισμό, με το πώς κινείται ο νεαρός που είναι πρωταγωνιστής. Βασικά, ουσιαστικά είναι ένας πρωταγωνιστής κομμένος στα δύο. Ο ένας είναι ο νεαρός, το αγοράκι αυτό που έχετε δει. Και το δεύτερο είναι το τέρας, το τράικο, έτσι όπως το λένε. Τράικο ή τρίκο, τέλος πάντων. Όπως θέλετε, θα το προφέρετε. Ο χειρισμός όμως, αν θυμάστε καλά, και στο Άικο και στο Shadow of the Colossus ήταν μέχρι ενός βαθμού ηθελημένα δύσκολος. Ήθελε να δώσει αυτή τη δυσκολία στο σκαρφάλωμα επάνω στους κολοσσούς ή στο platforming. Αυτό το ίδιο συμβαίνει και εδώ, γιατί το αγόρι σκαρφαλώνει επάνω στο τράικο πολλές φορές για πολλούς λόγους. Οπότε εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Όταν λέω δυσκολία, δεν εννοώ ότι δεν δουλεύει καλά. Εννοώ δεν είναι το αυτοματοποιημένο platforming που ξέρετε από το σύγχρονο gaming. Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, έχει μια πρόκληση αυτό. Τώρα, τα θετικά. Το παιχνίδι είναι παραμυθένιο και είναι, από ό,τι φαίνεται, 100% συνέχεια του Ico και του Shadow of the Colossus. Στον ίδιο κόσμο πρέπει να διεξάγονται όλα. Τώρα, μην αρχίσετε τα ρε καλύφα, εννοείται ότι είναι έτσι κτλ. Δεν εννοείται τίποτα σε αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Είναι λίγο θολό το πράγμα. Φαίνεται όμως ότι είναι μια τριλογία η οποία κλείνει εδώ, με το Last Guardian. Γραφικά που φαίνονται ότι έρχονται από προηγούμενη γενιά PlayStation 3, όμως με το απαραίτητο φινίρισμα, animation καταπληκτικό, το φτέρωμα, γιατί δεν είναι τρίχωμα, του Traiko είναι πανέμορφο. Η δομή του παιχνιδιού θυμίζει περισσότερο Ico παρά Shadow of the Colossus. Από το Shadow of the Colossus έχουμε κρατήσει το σκαρφάλωμα επάνω στο πλάσμα και το μηχανισμό αυτό, αλλά όλο το υπόλοιπο παιχνίδι που έπαιξα ήταν πιο πολύ Ico. Δηλαδή, αντί να κρατάς το χέρι της Γιόρντα και να λύνεις γρίφους για να καταφέρεις να ξεφύγεις από το κάστρο, εδώ προσπαθείς να βρεις τρόπους να πάρεις κοντά σου το πλάσμα, να το έχεις κοντά σου, είτε να σε βοηθάει με κάποιες ειδικές δυνάμεις που έχει να ανοίγει δρόμο, είτε με το ίδιο του το σώμα να χρησιμοποιείται ως σκάλα, platforming, εργαλείο, για να μπορείς να βρεις το δρόμο σου και να πας παρακάτω. Αυτό το περίπου 30 λεπτό, 40 λεπτό που έπαιξα ήταν η έναρξη του παιχνιδιού, στην οποία το παιδί ξυπνάει από ένα κόμμα, ας πούμε, να το πω έτσι, σαν το Ico ακριβώς, χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, έχει κάποια τατού επάνω στο σώμα του, ανεξήγητα. Γίνεται φίλος με κάποιο τρόπο με το Traiko, εμείς το κάνουμε αυτό, μέσω κάποιων ενεργειών. Και το demo τελειώνει όταν βγαίνουμε πλέον από μια σπηλιά που είχαμε εγκλωβιστεί, όντας πλέον φίλοι, ο νεαρός με το πλάσμα, και έτοιμοι να συνεχίσουν την πορεία τους. Είναι ένα πανέμορφο πράγμα, παιδιά, ένα παραμύθι, το οποίο έχει τα τεχνικά του θέματα, όπως είπα και πριν, τα οποία ελπίζω, είπαν κιόλας ότι είναι under development ακόμα και δουλεύουν επιρετόδως. Καλό είναι όμως να τα φτιάξουν αυτά, γιατί θα μειώσει από την αξία του, γιατί μιλάμε για ένα puzzle platformer εδώ, με adventure στοιχεία, το οποίο χρειάζεται καλή κάμερα, χρειάζεται σωστό χειρισμό, για να λειτουργήσουν όλα σωστά. Αν αυτά βελτιωθούν εν καιρό, μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πάμε για ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι, που είναι και κάτι ξεχωριστό, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον στις κονσόλες. Είπαμε, το Ico μόνο είναι σε αυτό το στυλ. Ούτε καν το Shadow of the Colossus, επαναλαμβάνω, αυτό το πρώτο κομμάτι που είδα είναι περισσότερο προς το πρώτο παιχνίδι παρά προς το Shadow of the Colossus. Λοιπόν, αυτά από το The Last Guardian, που είναι για κυκλοφορία PS4 τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της φετινής E3.
και των παιχνιδιών που κατάφερα να δω. Ελπίζω αυτά τα βίντεο, που η επιλογή που έγινε φέτος να σας δίνω βιντεάκια feed στη συνέχεια από την έκθεση, να σας άρεσε, να έπιασαν τόπο, και περισσότερα θα πούμε πλέον όταν θα είμαι πίσω στην Ελλάδα από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε όσους παρακολούθησαν τα βίντεο. Τα λέμε πλέον πίσω. Bye.